Βάζω ένα πόδι πάνω στο άλλο, ποτέ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Φοβερό, έτσι. Πόσα χρόνια έχετε να βάλετε το ένα πόδι πάνω στο άλλο? Πολλά. 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 Εντάξει, αυτή είναι η ζωή. Στη ζωή πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς τα δύσκολα, αλλά να τα αντιμετωπίζεις. Αυτό είναι το σημαντικό, να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα δύσκολα. Αυτό το παντελόνι που βλέπετε εκεί είναι το... πριν από 1,5 χρόνο μου ήταν στενό. Αυτό όλο έγινε με τη δύναμη της θέλησης, δηλαδή έγινε το κλικ στο μυαλό. Ναι, ναι, ναι. Είπα στον εαυτό μου ότι αν συνεχίσεις έτσι θα πεθάνεις. Είσαι ανάπηρος, η παχυσαρκία είναι μια μορφή αναπηρία. Είναι μια εξάρτηση, είναι μια αρρώστια. Και ο λόγος που ακριβώς το δημοσιοποιώ, δεν το δημοσιοποιούσα, είναι προσωπική υπόθεση για μένα, αλλά επειδή ήθελα να το πω στους ανθρώπους, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες, ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολλούς παχύσαρκους. Στην παιδική παχυσαρκία είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν ο καθένας μας δεν έχει ένα παράδειγμα να εμπνευστεί, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και ο μόνος λόγος που το κάνω και έρχομαι και εδώ και στην εκπομπή στο Τατιάνα μου είναι ακριβώς αυτός, για να μπορέσω να πω στους ανθρώπους αυτούς που με κοιτούν τώρα ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε, φτάνει να το αποφασίσουμε και να βάλουμε στόχο. Εγώ δεν έχω τελειώσει. Έχω μπροστά μου το δυσκολότερο. Να μην τα ξαναπάρεις. Αυτό είναι το δυσκολότερο από όλα. Αλλά ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης. Και ειδικά στις εποχές αυτές που περνάμε, που είναι εξαιρετικά δύσκολες τις εποχές δοκιμασίας για όλους τους Έλληνες, ο καθένας μας πρέπει να δώσει, να βάλει ένα στόχο στον εαυτό του και να προσπαθήσει να τον υλοποιήσει. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη δοκιμασία που περνάει ο Ελληνισμός σήμερα. Και επειδή αγαπώ πάρα πολύ την πατρίδα μου, αγαπώ πάρα πολύ τους συμπολίτες μου οι οποίοι υποφέρουν, τους λέω να θέσουμε στόχους. Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν θαυματοποιείς, σωτήρες, μεσίες. Όλοι όσοι σας λένε αυτά είναι, σας λένε ψέματα. Όπως και στην οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου, έτσι και στο αδυνάτισμα, στην καταπολέμηση κάθε εξάρτησης, πρέπει να το βάλουμε μέσα μας. Εμείς ήδη θα το πετύχουμε. Θα το πετύχουμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πολύ μεγάλο κόπο, με πολύ μεγάλο μόχθο, αλλά θα τα καταφέρουμε αν έχουμε στόχο. Αυτό νομίζω, αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Και γι' αυτό το λόγο ήρθα και εδώ. Για να το πω σε αυτούς που ξέρω πάρα πολύ που σας ακούνε, γιατί είναι μια εκπομπή που έχει μεγάλη τηλεθέαση, να το πω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε και το μηχανισμό. Ναι. Εάν κάποιος δηλαδή έχει να ωφεληθεί από αυτή τη συνέντευξη, θα πρέπει να κατανοήσει τι του συμβαίνει, ναι, γιατί τρώει τόσο πολύ. Στην ουσία, γιατί καταστρέφει τον εαυτό του. Εσείς λοιπόν είστε ένας άνθρωπος εξαιρετικά μορφωμένος, καλλιεργημένος, ευφυής. Σας έχουμε παρακολουθήσει, σας έχουμε διαβάσει. Πώς λειτουργούσε το θέμα της βουλιμίας σε εσάς? Δεν είναι λογικό. Δεν έχει να κάνει με τη λογική. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο λογική. Εγώ έχω πολύ λογική μέσα μου, ασφαλώς. Πολύ, πάρα πολύ. Έχω και πάρα πολύ όμως παρόρμηση και πολύ συνέστημα. Ιδίως εμείς οι Έλληνες είμαστε και παρορμητικός λαός, συναισθηματικός λαός. Και αυτό το δείχνουμε σε όλες μας εκδηλώσεις, ακόμα και στην πολιτική μας και στην ψήφο μας. Με παρορμητικά ψηφίσματα. Υπάρχουν και αρκετοί πολιτικοί που έχουν θέμα παχυσαρκίας. Πολύ, πολύ. Άνθρωποι, υπουργοί. Φόδωρος Πάγκαλος, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Ναι, ναι, ναι. Εγώ να σας πω, δεν έχω κάνει κάποια επέμβαση χειρουργική. Ναι. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν κάνει. Δεν είμαι εναντίον, εγώ απλώς είμαι πολύ επιφυλακτικός στις χειρουργικές επεμβάσεις. Θα μπορούσα να κάνει, είναι ενδεχομένως μια λύση για κάποιον. Έχουν και ένα μεγάλο ρίσκο. Έτσι. Εγώ δεν έχω και διαιτολόγο. Είμαι μόνος μου διαιτολόγος του εαυτού μου. Ίσως επειδή ούτε έχω μεγάλη εμπειρία. Δεν κάνει διαιτολόγο. Όχι, 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 όχι. Εγώ είμαι διαιτολόγος του εαυτού μου. Μετράω θερμίδες και περπατάω. Υπομονή και επιμονή. Αυτή είναι η συνταγή και αυτή είναι η προσπάθεια. Εάν βάλεις ένα στόχο, βέβαια το δύσκολο είναι τα τελευταία. Έχω να χάσω ακόμα περίπου 20 κιλά. Αυτά δεν θα είναι εύκολο να φύγουν. Είναι πιο δύσκολο. Και όσο μεγαλώνουμε, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Το πιο δυσάρεστο, πρέπει να σου το πω, επειδή στην εποχή που ζούμε δεν υπάρχουν λεφτά. Ξέρετε, η παχυσαρκία δεν είναι ενός των πλουσίων τόσο, όσο των φτωχών. Επειδή τώρα, όπως έχετε δει, η οικονομία μας τι είναι πια? Καφέ, φουρνάρικα, σουβλατζίδικα. Εκεί τρώμε. Πιτσαρίες, delivery. Όλα αυτά είναι τα φαγητά που ανεβάζουν κατακόρυφα τις θερμίδες. Κατακόρυφα. Τυρόπιτες το πρωί, πίτσες το μεσημέρι, σουβλάκια το βράδυ.
τελείωσες. Γι' αυτό βλέπετε ότι και στην Αμερική οι πιο παχύσαρκοι άνθρωποι είναι οι περιθωριοποιημένοι, αυτοί οι οποίοι έχουν οικονομικά προβλήματα. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την εποχή πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, διότι το να τρως υγιεινά, φτηνά, δεν είναι εύκολο. Θέλει κάποιο συντονισμό. Μπορούμε όμως και αυτό να το πετύχουμε. Και πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Πρέπει να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Ειδικά στην παχυσαρκία, όπως ίσως ξέρετε, δεν είναι μόνο ψυχολογική η επίδραση. Τώρα η επιστήμη ξέρει ότι υπάρχουν κάποιες λεπτίνες, πεπτίνες, πώς λένε, ορμονική διαταραχή, η οποία δεν επιτρέπει στον άνθρωπο το αίσθημα του κορεσμού. Είναι δηλαδή και γενετικό το πρόβλημα από το DNA του σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο να τον καταπολεμήσεις. Και το χειρότερο είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθείς τα κιλά αυτά. Γι' αυτό εγώ δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Τώρα θα αποδείξω τι αξίζω σαν άνθρωπος και τι αξίζω απέναντι στα παιδιά μου, τα λατρεύω. Αν μπορέσω να μην ξαναπαχύνω. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα με τον εαυτό μου και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα με τους ανθρώπους, τους φίλους μου, τους οικείους μου και όλους τους συμπολίτες μου. Να αποδείξετε στα παιδιά σας που τα λατρεύετε, είπατε, και καταλαβαίνω ότι η παχυσαρκία ίσως δεν σας είχε αφήσει να χαρείτε και στιγμές με τα παιδιά. Προφανώς. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, άλλωστε είμαι πολύ μεγάλος για να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Φυσικά και έκανα και φυσικά και δεν έκανα πράγματα που θα μπορούσα να είχα κάνει. Έχω όμως το μεγάλο, αν θες, προσόν, επειδή μιλάω πολύ και επειδή είναι η δουλειά μου να μιλάω, με τα παιδιά μου να μιλάω πολύ και να τους έχω δείξει πολλά πράγματα και να ελπίζω να τους έχω διδάξει πάρα πολύ σωστά πράγματα και πολλές αρχές, τις οποίες ακόμα και στην εποχή, ειδικά στην εποχή που περνάμε, πρέπει να μεγαλώσουν με αξίες και με αρχές. Και να μάθουν να αγαπάνε αυτόν τον τόπο και να αγωνίζονται για αυτόν τον τόπο. Γιατί τώρα κατά τα ψέματα πηγαίνουμε κατά διάολο, έτσι. Το βλέπουμε γύρω μας και αυτό πρέπει να το γυρίσουμε. Πρέπει να το γυρίσουμε ο καθένας με τον τρόπο του. Ο καθένας με την προσπάθεια που θα κάνει στο δικό του τομέα.